με μια νέα δράση, αυτή της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αλλά και με ενίσχυση των προγραμμάτων βοήθεια στο σπίτι, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται στο πλευρό των ευάλωτων ομάδων μέσα στην υγειονομική κρίση του κορονοϊού. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πρωτοφανούς αυτής κρίσης του κορονοϊού ανταποκρίθηκε άμεσα, ως άλλωστε όφιλε, και αποδείχθηκε άξιος παραστάτης και αρρωγός της ελληνικής πολιτείας, έχοντας μια τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στοχευμένες καινοτόμες δράσεις με τη βοήθεια του μόνιμου προσωπικού και των χιλιάδων των εθελοντών μας απανταχού της Ελλάδος. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, το τηλεφωνικό κέντρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δέχεται κλήσεις από όσους έχουν ανάγκη. Στην τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεχόμαστε καθημερινά αιτήματα, κυρίως από μοναχικά ηλικιωμένα άτομα, από ανθρώπους που έχουν συναισθηματικά προβλήματα λόγω της πανδημίας και του εγκλεισμού. Επιπλέον έχουμε αιτήματα με φοβίες, με συναισθηματική αστάθεια, με ανθρώπους που έχουν κρίσεις πανικού, που θέλουν να πάρουν συμβουλές για το πώς μπορούν να διαχειριστούν τα μέλη της οικογένειάς τους, τα παιδιά τους, που έχουν κατοίκον, ή επιπλέον πληροφόρηση, ειδικά οι ηλικιωμένοι που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και σε άλλες υπηρεσίες, για ζητήματα που αφορούν την επικαιροποίηση για τα θέματα του ΕΟΔΗ και άλλα διαδικαστικά ζητήματα. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης λέγεται. Οι δράσεις βοήθεια στο σπίτι έχουν ενταθεί στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε και οι ομάδες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού διανέμουν εκτός από προμήθειες και δώρο επιταγές προς όσους έχουν ανάγκη. Θα έρθουμε να σας φέρουμε την επιταγούλα για το Πάσχα. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμενοι όλων των υπηρεσιών μας είναι πάνω από 2.000 άτομα, περίπου 600 οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Είναι άτομα μοναχικά, άτομα ηλικιωμένα. Έτσι, με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Φέραμε τα τρόφιμα. Φέραμε. Ευχαριστώ, Θεμά, που είσαι. Και σας φέραμε και την δωρεπιταγούλα. Σας φέραμε και καθαριστικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θεμά, για όλα. Είμαι τόσο υποχρεωμένη μαζί τους, γιατί δεν μου στέκεται κανείς άλλος. Μόνο οι κυρίες όλες, αλλά και γενικά η κυρία Πάζα, η οποία τη γνωρίζω χρόνια και με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Ό,τι θέλω, γιατρό θέλω, νοσοκομείο θέλω, τρόφιμα θέλω, κάτι χρειάζομαι, όλα τα κάνει η κυρία Πάζα και όλη η ομάδα του Ερυθρού Σταυρού. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι. Εγώ από μόνη, όπως βλέπετε, είμαι με αυτό και δεν μπορώ να κουνήσω. Τώρα με τον κορονοϊό, το πρόβλημα, οι κινητικοί ηλικιωμένοι ερχόντουσαν στο γραφείο και υπήρχε και μια επαφή μεταξύ μας. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν μπορούν να βγουν και απαγορεύεται. Οπότε αυτή την περίοδο, εκτός ότι έχουν ενταθεί τα προβλήματά τους, πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε, δηλαδή να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες και να πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι τους. Τα γούλα σας! Θα μου βάλετε μια υπογραφούλα εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και με την ευχή μου όλοι να είστε καλά, ο κόσμος. Να είστε καλά. Τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, εξασφαλίζοντας συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλες τις ευάλωτες ομάδες.